Κοιτάξτε τώρα πώς θα κλείσουμε το τρίτο μέρος. Θα πάμε Θεσσαλονίκη, καθώς εθελοντές εκεί συναντήθηκαν για να καθαρίσουν μία ακτή, ένα παραλιακό μέτωπο, και βρήκαν ένα μπουκάλι κλειστό με ένα γράμμα μέσα. Ξεχωριστό θέμα η αλήθεια είναι, και περισσότερο βέβαια εγώ αναρωτήθηκα μόλις διάβασα το θέμα και μπήκαμε στη διαδικασία να κλείσουμε τον καλεσμένο τι περιείχε το συγκεκριμένο γράμμα. Παραλήπτης ο Αρχάγγελος Μιχαήλ Πανορμήτης για εκπλήρωση τάματος. Και θέλω να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μοσχίδη, είναι ιδρυτής της ομάδας The Cleaning Guns. Ξέρετε, είναι οι hooligans, εντός εισαγωγικών βέβαια, του εθελοντισμού και της αγάπης για το περιβάλλον. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Παναγιώτη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα. Σεβόμαστε το περιβάλλον, αλλάζουμε νοοτροπία. Ξέρεις, παίρνω πάσα, μιλάμε και στον Ενικό Παναγιώτη, από το σύνθημα, το κεντρικό σύνθημα της ομάδας σας, είμαστε κοντά στο να αλλάξουμε νοοτροπία. Θεωρούμε ότι από τη γενιά μας και τις μελλοντικές γενιές που έρχονται, ότι σιγά σιγά πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και αυτή την ατάκα. Εμείς από το χέρι μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ευαισθητοποιήσουμε και παιδιά στα σχολεία και γενικότερα τη νέα γενιά όπου και αν βρίσκεται, είτε είναι σε σχολεία, είτε σε συλλόγους, είτε μεμονωμένα παιδιά. Ναι. Να τους περάσουμε αυτή την καινούργια νοοτροπία που θα πρέπει να υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια από τους πάντες. Να μάθουμε να σεβόμαστε περισσότερο το περιβάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα για αυτό το ξεχωριστό θέμα. Βρήκατε ένα μπουκάλι κλειστό με ένα γράμμα μέσα. Σε ποια περιοχή της πόλης σας, πού ακριβώς? Ήταν στην, κάναμε μια δράση σε συνεργασία με το Ράδιο Θεσσαλονίκη στην παραλία της Πηλαίας. Και κατά τη διάρκεια της δράσης ήμασταν γενικά παραπάνω από 100 άτομα που χτενίζαμε όλη την παραλία για να την καθαρίσουμε. Και στα ευρήματα, σε όλα αυτά τα ευρήματα που βρήκαμε, που ήταν εκατοντάδες σακούλες που μαζευτήκανε, ήταν και αυτό το ασυνήθιστο για τις δράσεις μας έβριμα, το οποίο το βρήκε ένας εθελοντής στη δράση και το είδαμε και εμείς μετά στο που το δημοσιεύτηκε και εκπλαγήκαμε από αυτό που έγραφε. Είναι παλιό. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα αναφορικά με την παλαιότητα και του γράμματος και του μπουκαλιού. Βέβαια, πλαστικό μπουκάλι διατηρείται κατά κάποιο τρόπο. Έχετε καταλήξει κάπου? Φαίνεται ότι είναι σχετικά νέο, δεν είναι πάρα πολύ παλιό. Από το χαρτί και από το γραφικό χαρακτήρα δεν έχουν αλλοιωθεί σχεδόν καθόλου. Ναι. Αλλά και το μπουκάλι δεν είναι και πολύ παλιό, δηλαδή δεν είναι κάποια παλιά. Ναι, είναι εμφιαλωμένο νερό από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι εμφιαλωμένο νερό σχετικά από καινούργιες παρτίδες της συγκεκριμένης εταιρείας που είναι. Δεν ξέρω, αυτό θα καταλήξει κάπου, μένει σε εσάς, ποια η διαδικασία, παραδόθηκε κάπου? Αυτό δυστυχώς αυτό, επειδή δεν το βρήκα εγώ προσωπικά εκεί, βρέθηκε γενικά στην δράση μας, δεν ξέρω πού βρίσκει αυτή τη στιγμή, ίσως να έχει πεταχθεί κιόλας, αλλά μιλούσε πάντως για έναν έρωτα που δεν εκπληρώθηκε ποτέ. Όμως βέβαια αυτό το έθιμο, από ό,τι έχουμε ακούσει κι εμείς, γιατί έχει τύχει να ξαναβρούμε ένα αντίστοιχο. Με άλλο θέμα βέβαια, που το οποίο δεν ήταν για να δημοσιευτεί. Ναι. Έχουμε ακούσει ότι αν δεν καταλήξει το μπουκάλι, το οποίο το πετάξει ο ίδιος ο άνθρωπος που στέλνει στο τάμα, δεν καταλήξει στον Πανορμήτη Αρχάγγελο Μιχαήλ, τότε δεν είναι γραφτό να γίνει. Κάπως έτσι το έχουμε διαβάσει κι εμείς. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ξεχωριστό το θέμα. Μεταξύ άλλων βέβαια βρίσκεστε μπροστά σε τέτοιες εκπλήξεις, η αλήθεια είναι, σε κάθε δράση εθελοντισμού. Είμαι σίγουρος ότι μπροστά σε όλα αυτά που μαζεύετε, βέβαια, έχετε βρει και άλλες και άλλα πράγματα, άλλα αντικείμενα, τα οποία από τη μία προβληματίζουν, από την άλλη βέβαια αποτελούν και τροφή για σκέψη, όπως το συγκεκριμένο. Έχουμε να κάνουμε μια έτσι ανθρώπινη, άλλες φορές ανθρώπινη τραγωδία, με αρρώστια, με έναν εκπλήρωτο έρωτα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και γενικότερα βρίσκουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ανήκουν σε καμία περίπτωση στα σημεία που τα βρίσκουμε. Μάλιστα. Όπως για παράδειγμα ένα καναπέ μέσα σε αστική περιοχή. Ένα καναπέ μέσα σε μια αστική περιοχή, μάλιστα. Σε μια γειτονιά στην ουσία, ναι. Το μήνυμα που στέλνουν
τα μέλη της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, της εθελοντικής ομάδας, των λεγόμενων hooligans, βέβαια, αλλάζω λίγο εγώ την ονομασία, υπέρ του εθελοντισμού και της καθαριότητας, ποιο είναι στην Κρήτη? Ναι. Είναι αυτές οι λέξεις εδώ πέρα πίσω που τις λέμε συνέχεια και τις αναφέρουμε πάντα. Σεβόμαστε τον περιβάλλον, αλλάζουμε νοοτροπία, γιατί μόνο θα γίνουμε και γενικότερα καλύτερη χώρα και πιο υπεύθυνοι ο καθένας ξεχωριστά. Και όταν πρωταγωνιστές των δράσεων και των εμπνεύσεων είναι νέα παιδιά, μέλος της νέας γενιάς και εσύ βέβαια Παναγιώτη, νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας, αυτό έχω να πω εγώ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, να επικοινωνείτε με τον κόσμο, να υπάρξει μια αύξηση των μελών στην ομάδα σας και νομίζω ότι κάθε στόχος είναι εφικτός. Να είστε καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, την καλησπέρα μας. Λοιπόν,